Με το φακό του Καλλιμνοζουνιού συναντηθήκαμε με τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, και τον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ποθητό Μαγκούλια. Πρέπει να πούμε ότι ήδη ο δήμαρχος της Καλλίμνου έχει κλείσει 3 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου. Είναι πια έρχεται ο τελευταίος χρόνος και είναι ο προεκλογικός. Και μια κριτική πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Γαλουζή? Πράγματι, έχουμε κλείσει 3 χρόνια από τις εκλογές. Μπορεί η ανάληψη των καθηγόντων να έχει γίνει 1η Σεπτεμβρίου, όμως από τον Ιούνιο είχε πάρει παραμάσκαλα, όπως λέμε εδώ, αρκετούς φακέλους, και μεταξύ αυτών ήταν κάποια θέματα που αφορούσαν θέματα ΟΕΔΑ και ανακύκλωσης και ΧΑΔΑ, περιφερειακού δρόμου και άλλα θέματα τα οποία είχε προτάξει και έλεγε ότι θα τα τρέξει στη φάση αυτή. Και εκτός αυτού είχε κάνει και τις δικές του εξαγγελίες τον Αύγουστο, αν θυμάστε, στην τελετή παραλαβής παράδοσης της Δημοτικής Αρχής. Εκεί πέρα εξήγηλε 14 έργα. Μεταξύ αυτών των 14 έργων, σίγουρα, αν κάτσει κάποιος και τα διαβάσει ένα προς ένα, θα δείτε ότι κανένα από αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει δεν έχει υλοποιήσει στα 3 χρόνια. Πότε λοιπόν θα υλοποιήσει ένα από τα 14 έργα? Γιατί αν πάμε στο 14ο, ήταν ο περιμετρικός, ο περιφερειακός δρόμος από τα Θέρμα προς τους Άγιους Πάντες. Αυτό το έργο ήταν ένα έργο το οποίο το ξεκινήσαμε εμείς, το εντάξαμε εμείς, σκεφτήκαμε τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος εμείς, γιατί ήταν και ο μοναδικός, ο σύντομος ο τρόπος για να λυθεί το όλο θέμα, και με τους δικούς του χειρισμούς το έφερε το θέμα εδώ πέρα και το θαλάσσωσε. Κύριε Δημαρχέ, να κάνουμε μια επικοδομητική θέματα, κριτική. Ερχόμαστε, ναι. έπιασα το τελευταίο, επειδή υποτίθεται ότι αυτό ήταν ένα έργο έτοιμο. Ήταν ένα έργο το οποίο ήδη ξεκινήσαμε, το ξεκίνησε, αλλά δεν κατόρθωσε στα 3 χρόνια να το υλοποιήσει. Γι' αυτό και ξεκίνησε από το 14ο. Γιατί αν πάμε στα άλλα, τα οποία είναι πιο περίπλοκα και έχουν λίγο τρέξιμο περισσότερο, εκεί θα δούμε το απόλυτο μηδέν. Ερχόμαστε στο σημαντικότερο θέμα της διαχείρισης της χωματερής του ΧΑΔΑ. Όταν βλέπουμε κάθε μέρα, λοιπόν, αυτό το μανιτάρι πάνω από την Κάλλινο, σε μια περίοδο μάλιστα αντιπυρικής προστασίας και τα λοιπά, σε μια περίοδο που θα έπρεπε πλέον εμείς το θέμα αυτό να το είχαμε λύσει, τη στιγμή μάλιστα που πήρε τον δρόμο του πλέον η ΟΕΔΑ, η Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων, τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι και οι μελέτες και τα έχει αναλάβει αυτά η περιφέρεια, έμενε από εμάς η δική μας παρέμβαση. Ποια ήταν η δική μας παρέμβαση? Να τρέξουμε το θέμα της ανακύκλωσης, άρα τους κάδους με τα 4 ρεύματα τα αφήσαμε, τα 4 ρεύματα, γιατί αν δείτε στους άλλους δήμους έχουν ξεκινήσει διαφήμιση στην τηλεόραση, είναι ο καιρός, λέει, να προχωρήσουμε και στον καφέ κάδο. Καφέ κάδος, ξέρετε ποιος είναι? Είναι οργανικά. Λοιπόν, γι' αυτό σας το λέω. Εμείς είμαστε στην πρώτη φάση των 4 ρευμάτων χωρίς τα οργανικά μέσα. Οι άλλοι δήμοι τρέχουν και στα οργανικά. Και εμείς ήρθαμε στην εποχή Διακομιχάλη, που έψαχνε να βρει τους 300 μπλε κάδους, τους οποίους δεν τους πήραμε ποτέ, οι οποίοι έγιναν φάντασμα οι 300 μπλε κάδοι, για να κάνει την περιβόητη ανακύκλωση. Άφησε μέσα στο χώρο της ΔΕΙΑΚ εκεί τις ξύλινες κατασκευές. Μοίρασε δεξιά-αριστερά τους έγχρωμους κάδους της ανακύκλωσης, ενώ μπορούσε να ξεκινήσει την διαδικασία ανακύκλωσης με πολλούς τρόπους. Εάν δεν ήξερε, πώς ας έφερνε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κάθε παράταξη θα έκανε τη δική της πρόταση, προκειμένου να βρει λύση, και στο τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο θα ψήφισε την καλύτερη λύση προκειμένου να τρέξει η ανακύκλωση. Δυστυχώς δεν το έκανε αυτό. Τι γίνεται με το μεταβατικό στάδιο, θα μου πείτε, γιατί μόνο η ανακύκλωση ήταν? Η ανακύκλωση είναι να μειώσει τον όγκο. Τι θα γινόταν με το μεταβατικό στάδιο? Το μεταβατικό στάδιο υπάρχει η λύση της δεματοποίησης. Και μάλιστα θα μπορούσε από εκεί πέρα να δοθούν λύσεις, ψάχνοντας να δει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει και με τι είδους μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει η δεματοποίηση. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχουν οι τρόποι, προκειμένου να τρέξουμε πολύ σύντομους, σε πολύ σύντομους χρόνους, ούτως ώστε να μπορεί η δεματοποίηση να αρχίσει
αρχίσει να υλοποιείται για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να προκηρύξουμε την περιβόητη μελέτη, αν την έχει επικαιροποιήσει, γιατί όταν είχα τελειώσει εγώ του την άφησα λοιπόν ενισχύ, μιλάω για τη μελέτη αποκατάστασης Χαδά, αν όχι θα μπορούσε να την αναθέσει ξανά από εκεί και πέρα, ή αν δεν την έχει αναθέσει να το κάνει έστω και την τελευταία στιγμή για να προχωρήσει ο μελετητής σε μια μελέτη αποκατάστασης της Χωματερής του Χαδά. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Ο Δήμος της Λέρου, που ήμασταν περίπου στην ίδια μοίρα την περίοδο εκείνη, εμείς ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση τότε βέβαια, γιατί δεν είχαμε μπροστά μας ένα τοπίο με απόλυτο σκοτάδι, δεν ξέραμε πού θα πάμε, είχαμε, αν θυμάστε, το ρέμα, εκεί μέσα έπρεπε να γίνουμε πάρα πολλά θέματα, αλλά ο Δήμος της Λέρου κατάφερε τελικά να προχωρήσει και στην δαιματοποίηση και να κλείσει και την Χωματερή του και τα. Και όχι μόνο αυτός ο Δήμος, αλλά και άλλοι Δήμοι. Εμείς τελικά τι κάνουμε στη φάση αυτή εδώ? Άρα περιφερειακός, σκουπίδια. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει απολύτως. Τι να πάμε για τα νερά και την αντιπλημμυρική προστασία που είχε βγει και μας είχε πει ότι είχε έτοιμες μελέτες από ιδιωτικό γραφείο της Αθήνας και την άλλη μέρα που θα έβγαινε θα προχωρούσε λοιπόν στην υλοποίηση. Και τώρα ήρθαμε από το Πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο, από την εποχή του Ρότα που θα γινόταν ένας διαγωνισμός με μελετητικά γραφεία και θα επιλέγαμε την καλύτερη μελέτη. Αφού πέρασαν 2 χρόνια από εκεί, στο τέλος για να μας ξαναπάει πάλι σε μια άλλη μελέτη, μας έφερε ξανά με το Πανεπιστήμιο και με τον κύριο Λέκα, που δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Λέκας ο ίδιος είναι γνώστης τέτοιων θεμάτων, αλλά εντάξει, καθηγητής είναι, σίγουρα θα έχει τις προσβάσεις του και τις διασυνδέσεις του, όμως και σήμερα φτάσαμε, πέρασαν τα 3 χρόνια και η επόμενη δημαρχία η οποία θα αναλάβει δεν θα βρει ούτε καν μελέτη, ούτε καν σχέδιο. Στρατηγικό σχέδιο το πώς θα πας να προχωρήσει. Είμαστε δηλαδή στο απόλυτο μηδέν. Όπως τα παρέλαβε, μα αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι έπρεπε να ήταν πιο μπροστά από όλες τις άλλες παρατάξεις. Είναι 16 χρόνια δήμαρχος. Να του βγάλω ένα χρόνο, γιατί λέει έτσι, ωραία, είναι 15 χρόνια δήμαρχος. Είναι 15 χρόνια δήμαρχος. Τώρα πώς σχολιάζετε και την επίσκεψή του στην ΥΠΑ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας? Λοιπόν, που... το θέμα του αεροδρομίου, λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, είναι μια καραμέλα η οποία μας την δίνει και την ξαναπιπηλάμε όλοι μας και ο ίδιος πρώτος βέβαια και μας λέει ότι θα μεγαλώσει το περιβόητο αεροδρόμιο, θα το πάει 20, 30, 40 μέτρα, 100 μέτρα ξέρω εγώ, τώρα τα 1020 θα γίνουν 1120, δεν βλέπει ότι τα θέματα αυτά είναι σοβαρά και δεν πρόκειται να δώσουν οριστική λύση. Δεν βλέπει ότι ακόμα και τα μικρά αεροπλανάκια αυτά τα οποία δόρισε ο Νιάρχος λοιπόν στο ΕΚΑΒ και έρχονται για να παραλάβουν ασθενείς, δεν προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Καλύμνου. Άρα μιλάμε για αεροπλανάκια τα οποία βάζουν 2 ασθενείς, συνοδούς, πιλότους κτλ. 10 άτομα μέσα και δεν έρχονται στην Καλύμνο γιατί λέει το αεροδρόμιο της Καλύμνου είναι επικίνδυνο. Αυτό το θέμα, επομένως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν κοίταξε να πάει να το λύσει. Είχε συναντήσεις με τον διοικητή του ΕΚΑΒ και ζήτησε να πάρει ένα δεύτερο ασθενοφόρο. Θα μπορούσε στο τέλος να το φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνει μια δωρεά ο Δήμος. Ούτως ή άλλως, ένα σωρό χρήματα είχαμε πάρει από τον COVID για διάφορα θέματα και δεν ξέρω αν μπήκανε στον COVID ή πού έχουν πάει τα θέματα αυτά. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε αγοράσει ένα ασθενοφόρο και να το δίναμε, επομένως, να το παραχωρούσαμε προς χρήση στο νοσοκομείο ή στο ΕΚΑΒ για να μπορέσει από εκεί και πέρα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Καλλιμνίων στα στενά δρομάκια, γιατί μιλάμε για ασθενοφόρο ειδικών προδιαγραφών. Άρα τέτοιου είδους θέματα, επομένως, έπρεπε αυτά να τα είχε αφήσει στην άκρη. Πέρασαν 3 χρόνια, ξέρει ο ίδιος πάρα πολύ καλά ότι το θέμα αυτό με το αεροδρόμιο είναι πεταμένα χρήματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αν θυμάστε, να σας πω και κάτι άλλο. Το έργο, υπήρχε μια ένταξη, λοιπόν, να τοποθετηθούν σημάνσεις, νυχτερινός φωτισμός στους πέριξ λόφους, για να μπορούν να γίνονται και νυχτερινές πτήσεις, έστω και του ΕΚΑΒ. Αυτές οι σημαντικές πτήσεις οι οποίες λέμε. Όμως ούτε αυτό το έργο περπάτησε. Μπορεί να μας πει λοιπόν, γιατί αυτό σας το λέω ήταν προεκλογικό του 2013, του 2014 τότε. Άρα μιλάμε για την περίοδο εκείνη. Ούτε αυτό το έργο περπάτησε. Τι κάνει επομένως στη φάση αυτή? Εμείς τουλάχιστον είχαμε έναν στόχο. Είχαμε ένα όραμα και είχαμε βάλει μια νέα ρότα. Είχαμε χαράξει μια νέα στρατηγική. Ποια ήταν η νέα στρατηγική? Πείσαμε την περίοδο εκείνη
την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι οι ανάγκες της Καλύμνου είναι τέτοιες και το παρόν αεροδρόμιο δεν μπορεί να μας τις επιλύσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές. Άρα η δυνατότητα για θέματα αφενός που θα εξυπηρετούσαν την Καλύμνο και, και την επαρχία Καλύμνου γενικότερα, αλλά και για εθνικής σημασίας θέματα, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα καινούριο αεροδρόμιο. Μάλιστα την περιοχή μας την υπέδειξε η ΗΠΑ, δεν ήμασταν εμείς οι έξυπνοι οι οποίοι βρήκαμε κτλ. Άρα δεν μιλάμε για το Παθή, μιλάμε για την περιοχή της Παλιονίσου χαμηλά. Λοιπόν, εκεί επομένως είχαν γίνει τότε και σχέδια, τα είχαμε δώσει, είχε ξεκινήσει η διαδικασία από την ΗΠΑ μαζί με τον, μαζί με τον δικό μας μηχανικό εδώ, τον κύριο Κλίμη, τον τοπογράφο που είχαν ξεκινήσει τις πρώτες διαδικασίες. Θέλω να πω ότι ένα έργο το οποίο έφτανε τα 50 εκατομμύρια, λέγανε τότε ότι είναι πολλά και είναι ακριβά και πού θα βρεθούν τα 50 εκατομμύρια. Μπορεί να μου πει σήμερα ο κύριος Διακομιχάλης, όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και ήρθε στην Ψέριμο και πήγε στην Αστυπαλιά και πήγε και στην ΚΟ. Όταν πήγε στην ΚΟ, είδατε ο δήμαρχος της ΚΟ τι έκανε? Εκμεταλλεύτηκε την άβηξη του Πρωθυπουργού και τι πήρε? 35 εκατομμύρια καινούριο νοσοκομείο. Τι πήρε? 25 εκατομμύρια έργα, μελέτες ΔΕΙΑΚ, ίδρυυσης και άλλα έργα, νέο δικαστικό μέγαρο, ενώ στην Καλύμνο που ήρθε και στην Ψέριμο που την είχε εξαγγείλει και ο δήμαρχος της Καλύμνου, ο οποίος πήγε ο ίδιος και τον υπεδέχθη στην Ψέριμο, τι πήρε? Ποιο ήταν το έργο το οποίο πήρε? Δηλαδή μοίρασε εκατομμύρια στην ΚΟ και εδώ πήρε, το αίτημά του ήταν να ανοιχτεί ένας δρόμος προς την παραλία του Βαθύ της Ψερίμου. Μα είναι έργο αυτό εδώ? Αυτό θα έπρεπε να το συζητήσει πρώτα με τον στρατό, να δει εάν μπορούσε να γίνει, πού μπορεί να γίνει ένας δρόμος. Είναι θέματα αρκετά σοβαρά και είναι θέματα εθνικής ασφάλειας και δεν τα συζητάς μόνος σου και δεν κάνεις τέτοιου είδους προτάσεις μόνος σου. Άρα για την Καλύμνο γενικότερα τι ζήτησε? Έκανε τίποτα? Τίποτα. Άρα είναι ένας μοιραίος, τον είπαμε, είναι ένας μοιραίος δήμαρχος, είναι ένας μοιραίος δήμαρχος για την Καλύμνο. Είναι ο δήμαρχος ο οποίος λέει ότι έχει όραμα, λέει ότι, όπως ο τίτλος της παράταξής του, ότι έχει δύναμη και προοπτική, αλλά δεν φαίνεται να έχει ούτε δύναμη ούτε προοπτική. Λοιπόν, να, και να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Ένας τέτοιος δήμαρχος, να σας πω, μετά από 15-16 χρόνια που θήτευσε ως δήμαρχος, καλό θα είναι, ας κάνει και μόνος του τη δική του αυτοκριτική, ας μείνει στον καθρέφτη, ας κοιτάξει να δει τι έχει κάνει, τι έχει στο χέρι, και από εκεί και πέρα τα χρόνια περνάνε, καιρός είναι να πει και ο ίδιος: ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Καλυμνιακέ ΛΑΕ για την τιμή την οποία μου κάνατε, και να αφήσει τόπο λοιπόν σε άλλες παρατάξεις που έχουν και δυναμική, που έχουν και όρεξη και έχουν και χρόνο μπροστά τους για να πάνε να ασχοληθούν. Η Καλύμνος έχει την ανάγκη της ενότητας λοιπόν και έχει την ανάγκη της συμμετοχής στα κοινά νέων ανθρώπων με όρεξη για δουλειά, με δυναμισμό και με υλοποίηση πραγμάτων της σύγχρονης εποχής και της εποχής και του αιώνα του 21ου αιώνα. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και οφείλει να το πράξει εντύμως. Λοιπόν, να πάμε και στον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ποθητό Μαγκούλια. Κύριε Μαγκούλια, τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση και μετά να μου πείτε. Είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλουζής, ότι όλα αυτά τα έργα που είχε εξαγγείλει ο νυν Δήμαρχος δεν έχουν ούτε προχωρήσει ένα λιθαράκι. Η δημοτική αγορά όμως είναι έτοιμη. Γιατί δεν λειτουργεί? Θα μου επιτρέψετε πρώτα να κάνω μια τοποθέτηση σε όλα όσα είπε ο Δήμαρχος ο Καλουζής. Ό,τι είπε ο κύριος Γαλουζής περιέγραψε γλαφυρά ένα φαινόμενο που ονομάζεται διακομιχαλισμός. Δεν έχει σχέση με το πρόσωπο. Ο κύριος Διακομιχάλης, νομίζω, στην ιδιωτική του ζωή είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος, έχει χιούμορ, κάνει αστεία κτλ. Αλλά όμως η πολιτική που εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια, αυτήν ονομάζω εγώ έτσι, διακομιχαλισμός, είναι ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει εξαγγελίες, μεγάλα έργα, παχυλούς φακέλους, έχει λύσεις ακόμα προτού αναλάβει τη δημοτική αρχή. Αλλά από την επόμενη μέρα της εκλογικής νίκης ξεκινάει ο επόμενος προεκλογικός αγώνας. Δηλαδή δεν έχει στο νου του πώς να φτιάξει έργα, πώς να λύσει προβλήματα, πώς να οδηγεί στο νησί μας σε μια αναπτυξιακή τροχιά, αλλά πώς θα ξανακερδίσει τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, σε όλο αυτό όμως κάποιος πλήθεται, κάποιος πληρώνει την ύφη. Και αυτό δεν είναι άλλο από το νησί μας, που βρίσκεται πολύ πολύ πίσω σε σχέση με γειτονικά νησιά, μικρότερα νησιά, που όμως οι άνθρωποι πίστεψαν στις δυνάμεις τους, έχουν δημοτικές αρχές οι οποίες βλέπουν μακρύτερα και υλοποιείται πάρα πολλά έργα. Είμαι σίγουρος ότι και το έργο που αναφέρατε, η Δημοτική Αρχή, θα συρθεί μέχρι τις εκλογές για να παίξει και αυτό προεκλογικά,
και την επόμενη μέρα να σίγουρα θα ξεχαστεί, θα μπουν άλλα θέματα στη μέση. Άρα νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια έτσι εκτεταμένη συζήτηση για το φαινόμενο που ονόμασα πριν διακομιχαλισμός. Σε τι συνίσταται και αν τελικά αυτή η πολιτική αντίληψη πάει το νησί μας μπροστά ή το πάει πάρα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν έχει περάσει η ώρα. Εγώ θέλω, κύριε Γαλουζή, να σας πω το εξής. Θέλω να κάνουμε και μια άλλη συζήτηση. Θα την κάνουμε εν καιρό, γιατί θέλω να ακούσω και από τη δική σας παράταξη τώρα τι πρόκειται να κάνετε αν και εφόσον ο καλλιμνιακός λαός σας εμπιστευτεί. Γιατί το να πούμε πάλι όλα αυτά τα μεγάλα έργα και να συνεχίσουμε ότι εμείς θα κάνουμε τις θερμοπηγές, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε τ' άλλο, προτιμάει ο κόσμος να ακούσει δύο έργα που θα γίνουν στην τετραετία που θα έρθει παρά να αρχίσουμε πάλι τις εξαγγελίες. Έχει κουραστεί ο κόσμος γενικά. Είμαστε η παράταξη η οποία είχε εξαγγείλει πράγματα και υλοποίησε πράγματα. Ήμασταν η άτυχη παράταξη που μας δεν έδωσε την δυνατότητα ο καλλιμνιακός λαός όπως έδωσε στις άλλες παρατάξεις, στις άλλες δημοτικές αρχές και είχαν συνέχεια της δεύτερης τετραετίας. Mm-hmm. Η δεύτερη θητεία είναι πάρα 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 πολύ σημαντική για μια δημοτική αρχή. Αυτό δεν μας το έκανε. Έχει προετοιμάσει να το ολοκληρώσει. Ναι. Και όχι μόνο, ακριβώς. Διότι είχαμε προετοιμάσει μια σειρά από έργα. Σήμερα υλοποιούνται έργα που έχουν σχέση με τις τσιμεντοστρώσεις, με τις ασφαλτοστρώσεις. Μιλάμε για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Πανεπιστήμιο στην Κάλυμνο. Έδωσε ανάπτυξη στην Κάλυμνο. Το αναγνωρίζουν όμως, η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν βοήθησε να έχει τους 76 φοιτητές κάθε έτος, άρα είχε 4.832.300 φοιτητές περίπου είχε μέχρι στιγμής και μειώθηκε ο αριθμός αυτός σε ένα τμήμα. Δηλαδή τα δύο τμήματα έγιναν ένα. Άρα ποια η βοήθειά του επομένως? Έρχεται στη φάση αυτή και μιλάει για την σχολή μηχανικών, όταν εμείς είχαμε μιλήσει για τη σχολή μηχανικών και ξέραμε ότι στη θητεία μας θα το είχαμε υλοποιήσει και αυτό. Άρα να ξέρετε κάτι, αυτά τα οποία θα πούμε έχουμε μια σειρά. Η σειρά των πραγμάτων είναι τέτοια η οποία μπορεί να υλοποιηθεί και θα τη βάλουμε σε μία σειρά. Βέβαια, παρακολουθείς ταυτόχρονα τους πόρους. Εσύ είσαι έτοιμος, αλλά γιατί δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι εγώ θα κάνω αυτό πρώτα. Γιατί χρειάζονται και οι αντίστοιχοι πόροι. Άρα πρέπει εσύ να έχεις ένα πρόγραμμα 5-10 σημαντικών έργων, τα οποία μπορείς να υλοποιήσεις. Παρακολουθείς επομένως τα προγράμματα, τις χρηματοδοτήσεις και την κατάλληλη στιγμή εσύ από αυτά που είσαι έτοιμος για να πάει να ζητήσεις χρήματα και να εντάξεις ένα έργο. Αυτός είναι ο τρόπος. Μην ξεχνάτε ότι η παράταξή μας, παρά τα προβλήματά της, παρά το ότι πέρασε μια οικονομική κρίση, μνημόνια, κυβερνήσεις, αλλάξαμε δεν ξέρω πόσες. Έκανα ως δημοτική αρχή, μάθαμε πλέον να κάνουμε εκλογές. Πρέπει να κάναμε τουλάχιστον 5 εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες είχαν γίνει σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, εκτός από τις δημοτικές. Άρα βλέπετε ότι ένα προσφυγικό, το οποίο εμείς καταφέραμε να, με τη βοήθεια του κόσμου βέβαια, αλλά με δικές μας κινήσεις, να έχουμε αυτά τα οποία έπρεπε να έχουμε, να συμμαζέψουμε αρκετά πράγματα, να πάρουμε και να δώσουμε αυτό το οποίο έπρεπε να δώσουμε, αλλά να αποφύγουμε τα χειρότερα σε σχέση με άλλα νησιά και με hot spot και πάει λέγοντας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν σταθήκαμε δίπλα στο προσφυγικό. Το τονίζω ότι σταθήκαμε με βοήθεια του καλλιμνιακού λαού, των γυναικών και άλλων θεσμών της Καλλίμνου. Το να εξαγγείλω τώρα εγώ και να πω θα κάνω αυτά, σίγουρα υπάρχει μια συνέχεια της δικής μας αρχής, των έργων που έχουμε ξεκινήσει. Θα έχουμε τον χρόνο να καταθέσουμε την πρότασή μας, να πάρουμε τα έργα μας και θα δούμε σε τι φάση βρίσκονται και από εκεί και πέρα θα σας πούμε εμείς ποια θα κάνουμε. Έχουμε τώρα και την εμπειρία και την γνώση. Και πάνω απ' όλα έχουμε και τις γνωριμίες και και τον τρόπο προκειμένου να τρέξουμε και ο Δήμαρχος να είναι ικανός προκειμένου να φέρει αποτελέσματα στην Κάλυμνο. Να ξαναφέρει ξανά την Κάλυμνο στο επίπεδο που της αρμόζει και να είναι το διοικητικό κέντρο της επαρχίας Καλλίμνου και όχι να είμαστε ο ουραγός της επαρχίας Καλλίμνου. Μία ακόμα ερώτηση, μία λέξη για την Ανέκθελο να μου πείτε. Τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι, λυπάμαι, την νέα δημοτική αρχή η οποία θα αναλάβει πλέον την ΑΝΕ, γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι με ένα σκάφος, το άλλο σκάφος το οποίο
Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να υπήρχε μία ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΑΝΕΚ και να δώσει την δυνατότητα στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο μερίδιο των μετοχών το έχει ο Δήμος Καλλινίων. Άρα πέρα από την Γενική Συνέλευση όφιλε να ενημερώσει και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη αφενός μεν του σκάφους, διότι το σκάφος ξεκίνησε με 1 εκατομμύριο, πήγαμε στο 1 εκατό, φτάσαμε στο 1 500 και δεν ξέρω πού θα φτάσει και δεν ξέρουμε και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και αν θα το έχουμε μέχρι λοιπόν τον χρόνο που έστω ξέρω εγώ, μέχρι του χρόνου που είναι και η προεκλογική περίοδος, αν θα μας το φέρουν μέχρι τότε. Δεν ξέρουμε από και πέρα τι γίνεται με το Κάλυμνο, στο οποίο είναι πλέον όχι τρίτης ηλικίας, είναι τέταρτης ηλικίας πλέον. Έχει γεράσει. Δεν ξέρω με από και πέρα τι προοπτική υπάρχει και τι σχέδια υπάρχουν. Αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία έπρεπε η ΑΝΕΚ να τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει μια συζήτηση με σκοπό να βρεθούν λύσεις και όχι να φαγωθούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βοηθηθεί η εταιρεία λοιπόν, για να μπορέσει από και πέρα η όποια δημοτική αρχή αναλάβει να έχει μια και αυτή την δυνατότητα, διότι πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να βρεθεί η ΑΝΕΚ σε τέτοια κατάσταση και στο τέλος να βουλιάξει η εταιρεία από τα χρέη και, γιατί δεν θα έχει πλέον σκάφη, γιατί θα έχουν βουλιάξει τα σκάφη από μόνα τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαγκούλια, να κλείσουμε. Να κλείσω λέγοντας ότι η Δημαρχία Καλουζή έδωσε δείγματα γραφής. Με ό,τι ασχολήθηκε, άλλα ολοκλήρωσε, άλλα προχώρησε, άλλα τα εξέλιξε. Αυτό αποτελεί και την ταυτότητα της παράταξης μας και τη διαφοροποιούν σε σχέση με τις υπόλοιπες παρατάξεις και προπάτω με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι έχετε σηκώσει πανιά για τις επόμενες εκλογές. Άρα την επόμενη φορά, κύριε Γαλουζή, θα μιλήσουμε και για τα αν θα πλαισιώσει την παράταξή σας και νέους κόσμους. Αυτό το οποίο θα στείλω ως μήνυμα και ως μέσω του σταθμού σας είναι ότι δηλώνουμε πλέον ότι θα είμαστε παρόντες στις δημοτικές εκλογές. Θα είμαι υποψήφιος ξανά εγώ. Είναι κάτι το οποίο η παράταξη και εγώ ίδιος δεν κρύβω ότι πέρασα μια περίοδο που σκεφτόμουν αν θα ξανακατέβω, αν αξίζει να ξανακατέβω. Τα έβαλα κάτω τα πράγματα, κάναμε πολλές συζητήσεις μεταξύ μας και νομίζω ότι η παράταξή μας έδειξε έργο, έχει την δυνατότητα να πάει την Κάλυμνο μπροστά και νομίζω ότι αν πλαισιωθεί με νέα άτομα, εμείς στέλνουμε μέσω του σταθμού σας ένα μήνυμα. Μήνυμα σε νέους ανθρώπους. Σε νέους ανθρώπους δεν εννοώ μόνο ηλικιακά. Νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με νέες ιδέες, που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Αυτό το έχει ανάγκη η Κάλυμνος. Τα ψηφοδέλτια πάλι θα ξέρετε ότι είναι ψηφοδέλτια πολλών υποψηφίων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπουν άνθρωποι μέσα που να μπορούν να πλαισιώσουν αυτά τα ψηφοδέλτια και αύριο μεθαύριο να έχουν την όρεξη για να πάει η Κάλυμνος μπροστά. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Θα ανοίξουμε ένα κύκλο επαφών με συμπατριώτες μας από εδώ και πέρα προκειμένου να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα ψηφοδέλτιο τέτοιο το οποίο να δίνει την δυναμική και την προοπτική της νίκης. Αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γαλουζή, ευχαριστώ κύριε Μαγκούλια.